Μέτρα είναι κρούση, Κρήτη σε ένα ανελαίητο πόλεμο δίχως τέλος. Ένα 40χρονος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αυτή τη φορά στο ύψος του Γερανίου. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το λευκό γιοταχή που οδηγούσε ο άτυχος 40χρονος με κατεύθυνση την Κίσαμο να εκτρέπεται ξαφνικά της πορείας του, να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με τοπικά με ένα κόκκινο γιοταχή που κατευθυνόταν προς τα Χανιά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Περί ώρα 11:56 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για τροχαίο 1 χιλιόμετρο μετά τον κόπο του Πλατανιά, κατεύθυνση προς Κίσαμο. Άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο 3 οχήματα και 10 άντρες. Ο οδηγός του λευκού γιοταχή εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος. Τυχεροστάθηκε ο νεαρός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, καθώς κατάφερε να βγει από την πλευρά του συνοδηγού χωρίς να υποστεί το παραμικρό τραύμα. Τον 40χρονο απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες βαρύτατα τραυματισμένο. Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. Μέσα σε 33 μέρες, 5 συνανθρωποί μας έσβησαν άδικα σε δρόμους της Κρήτης, αφήνοντας πίσω τους ανίποτο πόνο και αναπάντητα ερωτήματα. Μόλις πριν από 2 ημέρες, ένας 20χρονος ξεψύχησε μετά την πτώση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε από ύψος 15 μέτρων στον Παμπιόλο του Δήμου Πλατανιά. Είχαν προηγηθεί ο τραγικός θάνατος μιας 22χρονης στη Νεάπολη, ενός 19χρονου στο Πάνορμο και ενός 77χρονου στα Πρετόρια. Αυτό είπα και πριν, πρέπει να προσέχει ο κόσμος, είναι το Α και το Ω που δίνουμε σαν σύσταση, όλες οι αρχές, είτε αστυνομικές είτε περιοριστικές. Στις 8 χθες το βράδυ, νεαρός οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά σε ένα ακόμη τροχαίο στην οδό Προφήτη Ηλία στο ύψος της Ευαγγελίστριας στη Χαλέπα μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Ο νεαρός που δεν φορούσε προστατευτικό κράνος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Την ίδια ώρα όμως, μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου ο 73χρονος που μαζί με έναν ακόμη εργαζόμενο παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα χθες το πρωί στο χώρο του εργοταξίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην πηγή Ρεθύμνου. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάστασή του.